κάθε Παρασκευή εκεί στις 10 και κάτι ψηλά θα είναι μαζί μας η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, η φίλη μου, η γνωστή ποινικολόγος σε όλους. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα είναι μαζί μας κάθε Παρασκευή με το δικό της ιδιαίτερο λόγο να μας ενημερώνει και να μας ξεσηκώνει, γιατί πρέπει να τσαντιστούμε, αγαπητοί φίλοι. Σε καλησπέριζω, σου εύχομαι καλή χρονιά, καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά και πάλι. Χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή την εβδομαδιαία της μιας ώρας. Έτσι. Γιατί πράγματι συμβαίνουν πάρα πολλά. Καλό είναι να έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας όσοι καταλαβαινόμαστε και όσοι ενδιαφερόμαστε για την πραγματική είδηση και όχι για την προπαγάνδα αυτών που θέλουν να κλέψουν την ελευθερία μας και τα εδάφη μας. Εδώ 6,5 χρόνια έχω διαπιστώσει με τους φίλους που μας παρακολουθούν από παντού. Καταλαβαίνόμαστε πολύ καλά. Και... νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα της Αμερικής μαζί με, με αυτό το βλακοδέστατο άρθρο που έγραψε η Ανθελμίδα κυρία Σακελαροπούλου, γιατί πραγματικά... αυτό που ζούμε αυτή την εβδομάδα με τον Τραμπ, τον Μπάιντεν, την εισβολή στο Καπιτόλιο και όλα αυτά σηματοδοτούν την αποκάλυψη της παρακμής που ζει η Αμερική, η υπερδύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια παρακμή που δεν είναι κάτι καινούριο, είναι αυτό που μας αποκαλύπτεται για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα, ναι, και που σηματοδοτεί την παρακμή της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι βλέπεις να έρχεται, Ειρήνη μου, πάνω σε αυτά και θα το αναπτύξεις, τι βλέπεις να έρχεται? Τι βλέπω να έρχεται, δεν το ξέρω τι θα έρθει, γιατί φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε μια παγκοσμιοποίηση αυταρχική. Ναι. Φαίνεται ότι δεν αφήνουν οι παγκοσμιοποιητές διόδους και δικλείδες ασφαλείες, διεξόδους στους λαούς ώστε να αυτοκυβερνώνται. Αυτό αποκαλύπτεται τώρα στην Αμερική. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια παγκόσμια συμπαιγνία των μέσων ενημέρωσης που σιγοντάρουν όλο αυτό που έχει συμβεί, το πραξικόπημα που συνέβη στην Αμερική. Ναι. Γιατί ήταν καταφανές για μένα όταν άκουσα τον Τζουλιάνι να εξηγεί με πιο μεθοδικό τρόπο έκλεψαν ψήφους από τον Τραμπ και έδωσαν πολύ παραπανήσιο στον Μπάιντεν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, να πούμε ένα-δύο πράγματα. Οι επιστολικές ψήφοι σε πολλά μέρη της Αμερικής, κυρίως στις πολιτείες βέβαια που έχανε ο Μπάιντεν και που ήταν σημαντικές, έχουν έναν έμεσο τρόπο μέσω εκλεκτόρων, θα το έχουν ακούσει όλοι οι ακροατές μας, να ψηφίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν που ήταν οι σημαντικοί οι εκλέκτορες, αν θα ψηφίσουν Τραμπ ή Μπάιντεν, γιατί ήταν περισσότεροι, και που ψήφιζαν Τραμπ, ξαφνικά σταμάτησε σε πολλά εκλογικά τμήματα η ψηφοφορία μέχρι να αρχίσουν να καταφτάνουν επιστολικές ψήφοι, όπου οι επιστολικές ψήφοι ήταν τόσες όσες χρειάζονταν για να υπερβούν την πλειοψηφία του Τραμπ στα εκλογικά κέντρα. Ήτανε κατά παραγγελία, φαντάζομαι. Ναι, ήταν προφανές. Δηλαδή οι επιστολικές ψήφοι έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να έρθουν και να καταμετρηθούν και να είναι 10 παραπάνω ή 100 παραπάνω από τις 75.000 ναι, που είχε πλειοψηφίσει ο άλλος, ο νυν πρόεδρος, ο Τραμπ. Ναι. Όπως επίσης είχαν δημιουργήσει κάποια τεράστια εκλογικά τμήματα όπου ο κόσμος χρειαζόταν να κάτσει στην ουρά ώρες ατελείωτες, 5-6 ώρες για να ψηφίσει, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να φεύγουν και αυτοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν οι ψηφοφόροι του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ από την αρχή είχε δώσει το σύνθημα αυτοπρόσωπη παρουσία
στην ψηφοφορία. Ναι, ναι. Η επιστολική ψήφο. Χώρια της διασταυρώσης στοιχείων που ψήφιζαν πεθαμένοι και όλα αυτά. Αποκαλύπτεται λοιπόν σε όλο του το μεγαλείο, γιατί είναι η πρώτη φορά που έτσι ήταν τόσο συγκλονιστικά τα γεγονότα στην Αμερική, ότι η δημοκρατία και η δημοκρατική έκφραση ενός λαού σε μία υπερδύναμη μάλιστα δεν έχει καμία σημασία. Δεν τους νοιάζει τους παγκοσμιοποιητές ποιον ψηφίζουμε. Και άμα δεν τους αρέσει και αυτός που ψηφίζουμε, απλώς φέρνουν τόσα τσουβάλια ψήφους όσα χρειάζεται για να φαίνεται ότι δεν ψηφίστηκε ο μία αρεστός. Μα δεν είδαμε όλοι, εγώ έπεσα κάτω τουλάχιστον, τον πλανητάρχη, τον πρώτη Αμερικής, πες το όπως θες, να τον κόβει το CNN ζωντανά και μετά από πίσω καπάκι ο δημοσιογράφος να κάνει και κριτική, να λέει έλεγε κουταμάρες, γι' αυτό τον έκοψα. Αυτό είναι απίστευτο, δηλαδή σκέψου τώρα τι προστασία έχουμε οι υπόλοιποι όταν κόβουν τον πρόεδρο της Αμερικής στον αέρα. Αυτό σημαίνει όμως με απλά λόγια ότι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι δημοκρατία και μέσω αυτού αυτοκυβερνόμαστε και δίνουμε εντολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους να εφαρμόσουν συγκεκριμένη πολιτική που επιλέγουμε δια της ψήφου μας, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό που φοβόμαστε και αυτό που ζούμε και στην Ελλάδα. Άρα αλλά, τι πρέπει να κάνουμε, Ειρήνη μου. Αλλά όταν φτάνει να συμβαίνει, ξέρετε, στην Αμερική, είναι συγκλονιστικό. Βέβαια. Σημαίνει για μένα την απόλυτη χρεοκοπία του αντιπροσωπευμένου συστήματος της δημοκρατίας όπως ισχύει σε όλη τη Δύση. Σημαίνει ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να επιβιώνουμε ως λαοί και να ισχύει η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, πρέπει να βρούμε τρόπο να περάσουμε σε συστήματα άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή με δημοψήφισμα να ψηφίζουμε και να δεσμεύουμε όποιον διαχειρίζεται εκείνη τη στιγμή την διοίκηση του κράτους μας με ποιο τρόπο θα χειριστεί το θέμα, ακριβώς όπως το κάνει η Ελβετία. Ναι. Και σημαίνει ότι πρέπει να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει τελικά και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Γιατί το άρθρο της κυρίας Αγγελαροπούλου αφορούσε αυτό ακριβώς, το θέμα του φιλελευθερισμού. Και έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δημοκρατία δεν είναι η λαϊκίστικη, έτσι την χαρακτηρίζει αυτή η κυρία, η λαϊκίστικη κυριαρχία της πλειοψηφίας, την οποία τη χαρακτηρίζει μάλιστα τυραννία, αλλά η κατήχηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων έναντι της τυραννικής πλειοψηφίας. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Πρέπει να πούμε λίγο και να ξεκαθαρίσουμε, γιατί η Αμερική απέδειξε με όσα συνέβησαν αυτή τη βδομάδα ότι και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το τελευταίο τρίμηνο, ναι, ότι όχι μόνο δεν είναι μια δημοκρατική χώρα όπως νομίζαμε όλοι μας, αλλά δεν είναι καν μια φιλελεύθερη χώρα. Είναι όμως μια έντονα εθνικιστική χώρα. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχει μια ψευδαίσθηση που καλλιεργείται ότι το μόνο σωστό πολίτευμα που υπάρχει είναι το φιλελεύθερο δημοκρατικό, ότι τα έθνη κράτη είναι κάτι παροχημένο, κάτι συντηρητικοί τύποι, απαρχαιωμένοι, ενδεχομένως και ψεκασμένοι κατά την ρίση του Πρωθυπουργού μας, του φοβερού κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα πολεμήσει και πολεμάει τον ατιβισμό στην Ελλάδα, έτσι είχε πει στο συνέδριο εκεί του ΑΙΠΑΚ, πήγε στους κυρίους Εβραίους που τον είχαν καλέσει στην Αμερική και είπε ότι είναι και ευχαριστημένος που γινόμαστε πολιτισμική χώρα. Ναι, αυτό το είπε στην Ελληνική Βουλή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις έννοιες, γιατί ο κόσμος πια βομβαρδίζεται από πληροφορίες άχρηστες, από προπαγάνδα ατελείωτη
και δεν ξέρει τις βασικές έννοιες. Ο φιλελευθερισμός λοιπόν είναι η υπερίσχυση των ατομικών δικαιωμάτων. Ο φιλελευθερισμός που έχει τις απαρχές του στον Λοκ, τον Χόμπς και διάφορους στην Αγγλία που ξεκίνησαν αυτή τη φιλοσοφία, αυτό το πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης, έχει ως δεδομένο ότι οι άνθρωποι είμαστε κυρίως άτομα, ότι είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες, ότι δεν μπορούν οι γνώμες μας για, για κάποια πολύ βασικά ζητήματα να συμπεύσουν και επομένως πρέπει να υπάρχει ένα κράτος που θα επιτηρεί τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά της, με το οποίο κράτος οι πολίτες συνέρχονται με κοινωνικό συμβόλαιο. Επίσης δέχεται ότι υπάρχουν κάποιες πανανθρώπινες αξίες, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, στην ελευθερία κλπ, σε ολόκληρο τον κόσμο δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε ποιο πολιτικό σύστημα μας αρέσει πιο πολύ όλοι μαζί, ούτε η έκτρωση αν είναι καλή ή κακή, ούτε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι υποδέστερα. Όμως, για να καταλάβουμε αν πράγματι ο φιλελευθερισμός είναι το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα και αυτό που ταιριάζει περισσότερο στους λαούς, σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να το αντιπαραθέσουμε προς τον εθνικισμό. Τον εθνικισμό με την έννοια του δικού μας πατριωτισμού. Έχει γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο και έχει κάνει πάρα πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις ο Τζον Μερσχάιμερ, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και πολιτικών επιστημών του Σικάγο, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός καθηγητής. Έγραψε ένα βιβλίο, το εξέδωσε το 2018, που το ονομάζει «Γάλλη Αυταπάτη, φιλελεύθερα όνειρα και διεθνείς πραγματικότητες». Πάνω κάτω είναι ακριβώς ο αντίλογος και η αποκάλυψη της αλήθειας για όσα συμβαίνουν στην Αμερική, για τον τρόπο που πολιτεύεται η Αμερική και για αυτά που γράφει η κυρία Σακελαροπούλου στο άρθρο της. Και αντιπαραβάλλει τον φιλελευθερισμό προς τον εθνικισμό. Και λέει ο Τζον Μερσχάιμερ ότι ο εθνικισμός έχει τις βασικές παραδοχές ότι γεννιόμαστε ως κοινωνικά όντα, κοινωνικοποιούμαστε αμέσως. Το πρώτο σημαντικό, η πρώτη σημαντική ομάδα που συμμετέχουμε είναι η οικογένεια, η οικογένειά μας, και η αμέσως δεύτερη σημαντική ομάδα είναι η φυλή μας, το έθνος μας. Τα ταυτίζει περίπου και εξηγεί ότι πολύ αναλυτικά ότι όσες φορές και να αντιπαρατεθεί, και έχει συμβεί πάμπολες φορές και θα τα πούμε στη συνέχεια, όσες φορές και να αντιπαρατεθεί ο φιλελευθερισμός προς τον εθνικισμό, πάντα νικάει ο εθνικισμός, γιατί τελικά πράγματι είμαστε κυρίως κοινωνικά όντα, και όταν φτάνουμε στο σημείο να διαλέξουμε τι υπερισχύει στην συνείδησή μας, το ατομικό μας δικαίωμα ή η εθνική μας ασφάλεια, όλοι προτιμούμε την εθνική μας ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ένα κράτος, ένα κέλυφος που είναι όμως το συλλογικό μας καταφύγιο, το έσχατο καταφύγιο όπως το χαρακτηρίζει ο Παναγιώτης Ήφαιστος, της συλλογικής μας ελευθερίας. Γιατί είναι το έσχατο καταφύγιο της συλλογικής μας ελευθερίας? Γιατί εκεί μέσα εμείς που έχουμε το ομόαιμο, το ομόθρησκο, το ομότροπο, το ομόγλωσσο, εμείς που είμαστε έθνος δηλαδή μεταξύ μας, διαλέγουμε με βάση την αρχή της πλειοψηφίας με ποιον τρόπο θέλουμε να ζήσουμε. Το έθνος μας θέλει να ζήσει, να έχει εκκλησίες, να χτυπάνε οι καμπάνες, το ελληνικό έθνος, τα Χριστούγεννα, να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, να ζούμε ελεύθεροι, να ντυνόμαστε όπως νομίζουμε, να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, εν πάση περιπτώσει τον δυτικό τρόπο ζωής που έχουμε επιλέξει, να μην υπάρχει λογοκρισία, να είναι όλες οι απόψεις δεκτές, να μπορούν οι ομοφιλόφιλοι να ζουν ελεύθεροι ανάμεσά μας με τον τρόπο που έχουν διαλέξει. Αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να φτάσει σε αυτό που λέει η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία είναι
συγκλονιστική ανθεληνίδα και θειασότης του απόλυτου αυταρχισμού, η οποία φτάνει στο σημείο να πει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων επιδιώκουν την ιδανική εκπλήρωσή τους, την οποία δεν μπορούν να φτάσουν. Και για να σας το πω με ένα παράδειγμα τι εννοεί αυτή η κυρία, όπως είπα προηγουμένως, οι ομοφιλόφιλοι ζουν ανάμεσά μας, κανένας μας δεν έχει πρόβλημα με αυτό, όπως επίσης κανένας μας δεν έχει πρόβλημα με το ότι συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης, ένα συμβολογραφικό έγγραφο με βάση το οποίο μπορούν να κληρονομούνται, να διευθετούνται τέλος πάντων κάποια οικονομικά δικαιώματα μεταξύ τους, περιουσιακά, θέματα σχέσεων κλπ. Αυτό όμως δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο να παρελάβουν στις gay parade στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας, γυμνοί ή μη γυμνοί, με τους Αγίους πάνω στα εσώρουχά τους, να διατρανώνουν με έναν χυδαίο τρόπο την σεξουαλική τους ιδιαιτερότητα και να πρέπει εμείς όλοι οι υπόλοιποι, που δεν το θεωρούμε αυτό απαραίτητο, να γνωρίζουμε γύρω μας ούτε τις σεξουαλικές μας ιδιαιτερότητες, είτε είναι ετεροφιλοφιλικές. Να σου ρωτήσω κάτι, Ειρήνη μου. Δεν μπορεί εμείς να ανεχόμαστε όλο αυτό. Δεν μπορεί το δικαίωμα δηλαδή της μειονότητας, της μειοψηφίας, ναι, να φτάνει να καταργεί τα βασικά και τα πανανθρώπινα δικαιώματα της αξιοπρέπειας, της θρησκευτικότητας. Δεν μου λες, να σου ρωτήσω κάτι, Ειρήνη μου. Είσαι και δικηγόρος και δεν είναι εκεί το θέμα μόνο, και ο απλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει ένας νόμος που λέει προσβολή δημοσίας εδούς? Ή έχει καταργηθεί? Δηλαδή εγώ μπορώ να βγω τώρα έξω γυμνός, εσύ, ο καθένας, μια παρέα, να γράψουμε στο πάνω με μαρκαδόρ ό,τι γουστάρουμε για να κάνουμε βόλτα στην Πατησίων ή στα δύο? Αυτή είναι η ερώτηση, δηλαδή, κατ' επέκταση. Ναι, η απάντηση είναι ότι θα μας μαζέψουν στο δευτερόλεπτο. Έτσι, θα μας μαζέψουν. Άρα είναι κυριολεκτικά, σας ξαναλέω, αυτό που λέει η κυρία αυτή, ότι τα δικαιώματα της μειοψηφίας θα φτάσουν στο σημείο να εξαφανίσουν τα δικαιώματα της τυραννικής, όπως την ονομάζει αυτή, πλειοψηφίας. Αλλά αυτό είναι ο ορισμός της κατάλυσης της δημοκρατίας. Γιατί στη δημοκρατία, αυτό είναι η δημοκρατία, ισχύει η γνώμη των περισσότερων. Σωστή ή λάθος δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Και η γνώμη των περισσότερων, με σεβασμό βεβαίως στα δικαιώματα και τις ιδιαιτερότητες των μειοψηφιών. Άρα πάμε δημοκρατικότατα σε ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πάμε καθόλου δημοκρατικότητα. Ναι. Η κυρία Σακελαροπούλου, όπως και οι παγκοσμιοποιητές και αυτό που συμβαίνει στην Αμερική κλπ., έχουν την άποψη ότι μια απεφωτισμένη ελίτ που έχει καταλάβει τα ύπατα αξιώματά μας, αυτή είναι η κατάλληλη για να μας οδηγήσει όπου αυτή θέλει, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη της τη γνώμη μας. Δηλαδή, ξαφνικά μιλάμε για μετανάστες και πρόσφυγες, για λαθρομετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν κατακλείσει την Ευρώπη και ονομάζουν φασίστα ή δικτάτορα τον Όρμπαν, τον Ούγγρο πρωθυπουργό που σέβεται την γνώμη που εκφράσει και την απόφαση που πήρε ο λαός του στο δημοψήφισμα που διεξήχθη, ότι δεν θέλουμε εμείς λαθρομετανάστες, δεν θέλουμε κανέναν. Θέλουμε να μείνουμε έθνος κράτος. Ονομάζουμε όμως δημοκράτη το Μητσοτάκη, το Τσίπρα, που λέει δεν έχουμε σύνορα και ποιος θέλει μπορεί να μπει. Και θα καταπολεμήσω τον ατιβισμό. Ενώ ο λαός του, που είμαστε οι Έλληνες πολίτες, στη συντριπτική πλειοψηφία δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Δεν θέλουμε πολυπολιτισμικότητα. Δεν θέλουμε να εισέρχονται άνθρωποι χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν θέλουμε να εισέρχεται κανείς χωρίς πιστοποίηση από εκεί που έρχεται ότι είναι σίγουρα πρόσφυγας. Και έχουμε βέβαια και ένα ιδιαίτερο θέμα εθνικής ασφάλειας και με την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε περάσει μια απόλυτη διαστροφή ενιών, όπου ο κανονικός, ο δημοκράτης παρουσιάζεται ως φασίστας,
δικτάτορας και δεν ξέρω τι άλλο, και ο πραγματικός φασίστας, αυτός που σε λογοκρίνει, αυτός που μας προσήγαγε για τις πρέσπες, αυτός που μας προσήγαγε για την 28η Οκτωβρίου επειδή πήγαμε να δώσουμε ένα, να αφήσουμε ένα στεφάνι στο Ιρών, και αυτοί που έχουν εκπεφρασμένη άποψη και πολιτική αντίθετη στη λαϊκή βούληση, να δώσουν το όνομα και την ιστορία της Μακεδονίας, να δώσουν τη μισή Ελλάδα στην Τουρκία και να επιτρέψουν το εθνικά ομοιογενές κράτος μας να γίνει 100 χωρών χωριάτες. Έτσι. Αυτούς τους ονομάζουμε δημοκράτες. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αν καθίσετε λίγο να το σκεφτείτε. Άμα διαφωνείς είσαι φασίστας, ρατσιστής. Φασίστας, ρατσιστής, και σου κατεβάζει τη σελίδα σου το Facebook. Ναι, ναι, ναι. Μπες βέβαια πάλι ότι εδώ κατέβασε τη σελίδα του Προέδρου της Αμερικής. Μέχρι σήμερα Προέδρου της Αμερικής. Επειδή δεν τους άρεσε αυτά που λέει. Ο Τραμπ αυτά που είπε ήταν αντίστοιχα του άρθρου 120 του Συντάγματος, εδώ που έχουμε, και προέγγεψε τον κόσμο σε αντίδραση για να μην καταληφθεί η δημοκρατία. Βέβαια, μου προκάλεσε μεγάλη κατάπληξη, πρέπει να πω, η ευκολία με την οποία εισήλθαν αυτοί οι ελάχιστοι που εισήλθαν στο Καπιτόλιο, δηλαδή, σαν να μην υπήρχε αστυνομία. Και να έπρεπε να μπουν όλοι μέσα όσοι θέλανε. Μου θυμίζει ένας φίλος μου εδώ, μου στείλε ένα mail τη Λαμία τώρα και λέει: η κυρία Κοσιονή είπε χθες ότι όλοι αυτοί που πήγανε έξω το Καπιτόλιο, και ξέρουμε όταν λέμε όλοι αυτοί τι εννοούμε, τους είπε περιθωριακούς. Λοιπόν, η κυρία Κοσιονή στο Sky. Και το άλλο θέλω να μου θίξει στο κομμάτι που διαβάζουμε όλοι ότι κάνουν hot spot. Ακριβώς εντός των ελληνικών. Ναι, τι είναι αυτό το κόλπο τώρα, ρε η Ειρήνη, πάλι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή. Όχι, δεν είναι τυχαία. Άρα γιατί είναι, τι στρατηγική είναι αυτή τώρα, μας σκίσουν από παντού και δεν αντιδρά κανένας. Σήμερα άκουσα και μία συνέντευξη φοβερή του δημάρχου της Καλλίνου, Διακομιχάλης αν θυμάμαι καλά λέγεται, ο οποίος ήταν και ο παλιός δήμαρχος τότε που έγιναν τα ίμια το 96, ο οποίος ο άνθρωπος, δεν τον γνώριζα κι εγώ, αποκάλυψε το εξής συγκλονιστικό. Αφού έγιναν τα ίμια το 96, αφού είχε πάει και είχε βάλει τη σημαία στα ίμια, τα ταΐμια λοιπόν, και αφού οι Τούρκοι κατέλαβαν τα ίμια και η κυβέρνηση, η προδοτική του Σιμίτη, είπε ο Πάγκαλος ότι θα πάρει τη σημαία ο αέρας. Την πήρε ο αέρας, ναι. Συμφωνία, όχι στρατεύματα πάνω στο νησί, όχι πολεμικά πλοία τριγύρω και όχι σημαίες. Ναι. Ότι είναι αδιευκρίνης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ναι, το νησί αυτό. Ναι. Ο δήμαρχος Καλλίνου χρηματοδοτούσε μέχρι το 2002 με κονδύλι που πέρναγε από το Δημοτικό του Συμβούλιο έναν βοσκό, ο οποίος πήγαινε στα ίμια μέχρι το 2002. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Για να δείτε ότι είναι κανονική προδοσία, κανονική επιβολή εδαφικής ακεραιότητας. Δεν είναι κατά λάθος. Το χρηματοδοτούσε ο άνθρωπος από το Δήμο Καλλίνου και πήγαινε στα ίμια και ασκούσε κυριαρχία, έτσι, ελληνική κυριαρχία. Με συνέπεια τα ίμια, επειδή είχαν οικονομική δραστηριότητα, να έχουν και ΑΟΣ, να έχουν και όλα τα δικαιώματα, δηλαδή το δίκαιο που απορρέουν, ναι, στα νησιά που έχουν έστω οικονομική δραστηριότητα, ακόμα και αν δεν έχουν κατοίκους. Το 2002 λοιπόν έχασε τις εκλογές, εξαφανίστηκε ο βοσκός, σταμάτησε να χρηματοδοτείται. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να το είχε κάνει το ελληνικό κράτος, όχι απλώς δεν το έκανε, αλλά του ανθρώπου ακόμα του ζητάει το ελεκτικό συνέδριο να δώσει πίσω τα χρήματα. Λέει, ήταν παράνομα τα χρήματα που έδινε στο βοσκό. Και αποκάλυψε και την εξής συγκλονιστική λεπτομέρεια, ότι εκείνα τα χρόνια γύρω στο 97, επειδή κάνανε διάβημα οι Τούρκοι, ότι τι γίνεται εδώ, κάνανε διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ότι είπαμε, λέει, κάναμε συμφωνία ότι το νησί δεν είναι κανενός. Ναι. Γιατί ανεβαίνει πάνω ο βοσκός? Και τους είπανε, ο βοσκός ήταν εκεί από πριν και βόσκει τα προβατά του. Και τα προβατά του. Και τι κάνανε, λέει,
Αυτό θα πει η εξωτερική πολιτική. Βγάλανε κονδύλι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για να ότι πηγαίνει και Τούρκος βοσκός πάνω στο νησί, ο οποίος χρηματοδοτείται από το τουρκικό κράτος, ώστε όποιος δεν ξέρει το πραγματικό γεγονός, να υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες ισόπαλες. Ναι, είμαστε φιλαράκια και οι δύο βοσκοί. Ναι, ότι εσείς έχετε βοσκό, έχουμε και εμείς όμως βοσκό. Δεν είναι δηλαδή πιο δικό σας. Καλά έλεγε ο Χαρικλή Νέμπος κατά πρόβατα εδώ παραπέρα, Ειρήνη μου. Πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Μαρούπα κοντά μας από σήμερα και κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα, αγαπητοί φίλοι, γνωστοί σε όλους φαντάζομαι. Ένα μικρό διαλυματάκι, επανερχόμεθα. Φίλοι μου, την Ειρήνη Μαρούπα, την ξέρετε όλοι. Και θα μας ενημερώνει με το δικό της τρόπο και το δικό της λόγο. Λοιπόν, κάτι έλεγες περί εθνικισμού για έναν επιστήμονα της αναλύσης του τελευταίες. Για συνέχισε, Ειρήνη. Ο Τζον Μερσχάιμερ, λοιπόν, ναι. Ξαναλέω για όσους δεν έχουν ακούσει, ναι. Λέει ότι όσες φορές πολεμάει ο φιλελευθερισμός τον εθνικισμό, πάντα νικάει ο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι η κοινή πίστη ενός έθνους και των πολιτών που το συναπαρτίζουν, ότι πρέπει να έχει δικό του κράτος. Και λέει πολύ συγκεκριμένα έτσι εξαιρετικά πράγματα που ξαφνικά λες, είδα το φως του αληθινού, δεν χρειάζεται να ακούσω τίποτα παραπάνω από τις μπερδεμένες αρλουμπολογίες, τρικυμία εν κρανίο που λέει η Σακελαροπούλου και η όμοιοι της. Θυμηθείτε τον χάρτη του Μεσαίωνα, τον παγκόσμιο χάρτη του Μεσαίωνα. Στον 15ο αιώνα υπήρχαν όλων των ειδών τα κράτη. Υπήρχαν αυτοκρατορίες, υπήρχαν βασίλεια, υπήρχαν θέουδα, υπήρχαν δουκάτα, υπήρχαν διάφορα μπερδεμένα. Ούτε και μπορεί να καταλάβει, να θυμηθεί κανένας τι ακριβώς ήταν που. Σήμερα αντιστοίχως όλα τα κράτη στον κόσμο είναι έθνη κράτη και έχουν διαρκές αίτημα την σύνταξη και την διάρκεια του έθνους κράτους τους, των εδαφών δηλαδή, που είναι το έσχατο καταφύγιο της συλλογικής τους ελευθερίας. Ναι. Οι Ισραηλινοί το είχαν ως διαρκές αίτημα μέχρι το 1949, από ό,τι φτιάξανε το κράτος τους. Ναι. Πλέον όμως οι Παλαιστίνοι έχουν το ίδιο αίτημα, να έχουν δικό τους κράτος, ανεξάρτητο δηλαδή, να καθορίζουν μόνοι τους πώς θέλουν να ζουν. Οι Κούρδοι έχουν το ίδιο αίτημα. Έτσι. Και πάρα πολλά άλλα έθνη τα οποία είναι ενταγμένα σε ένα μεγαλύτερο έθνος με κάποιες διαφορές, όπως ας πούμε στην Καταλωνία, την Ισπανία. Μας λένε τώρα ότι η κυρία Σακελαροπούλου και αυτοί που παριστάνουν τους δημοκράτες φιλελεύθερους, ότι οι άνθρωποι είναι κυρίως άτομα και αυτό που τους ενδιαφέρει παραπάνω απ' όλα είναι το να μπορούν να ξετυλίγουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους και δεν τους ενδιαφέρει να συγκαθορίζουν τον ίδιο τρόπο ζωής μέσα σε ένα συγκεκριμένο κράτος ομοιογενές. Αυτό επίσης είναι απόλυτο ψέμα και είναι εσκεμμένα ψέματα αυτά. Αποδεικνύεται καταρχάς με απόλυτο τρόπο από το γεγονός ότι όλα τα έθνη κράτη δεν θέλουν να διαλυθούν. Η Αμερική, ακόμα και η Αμερική που είναι η μεγαλύτερη φιλελεύθερη δημοκρατία και η οποία με τρεις τρόπους και στην Κίνα έκανε καλό τελικά, με τρεις τρόπους προσπάθησε να κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο και να δημιουργήσει μια παγκόσμια ηγεμονία, προσπάθησε να διασπείρει παντού το δημοκρατικό πολίτευμα, αυτό το μαϊμού δημοκρατικό, έστω, που ζούμε, ναι, όλοι, ναι, ναι. Προσπάθησε να εντάξει τους πάντες και τουλάχιστον τη σφαίρα επιρροής της στο καπιταλιστικό σύστημα με δικούς της ανθρώπους, έβαλε δηλαδή... Εδώ κουμπάντο κάνει ο Κόκαλης, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάκης, δεν ξέρω ποιος. Δηλαδή δικούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο δικό της σύστημα το οικονομικό,
τους έστειλε εδώ ή κάποιους τους χρηματοδότησε εξ υπαρχής για να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να τη διοικούν αφανώς. Και ο τρίτος τρόπος που εισβάλλει από την πίσω πόρτα είναι ότι αν δεν συμφωνείτε στον φιλελεύθερο εκδημοκρατισμό, θα σας κάνω και πόλεμο. Ή θα ενταχθείτε σε διεθνείς οργανισμούς. Έφτιαξε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΝΑΤΟ, σε διεθνείς οργανισμούς που θα αφομοιώσουν τις εθνικές ηγεσίες, το Διευθυντήριο του 96 που μας είπε ο Παπανδρέου πριν πεθάνει, ή διαφορετικά θα σας κάνω πόλεμο να σας εκδημοκρατήσω σε εισαγωγικά, δηλαδή να σας κάνω αποικίες μου. Ή καμιά δικτατοριούλα. Και προσπάθησε αυτό να το κάνει. Λοιπόν, ξεκίνησε Βιετνάμ, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, σε πάρα πολλά κράτη, όπου παντού όμως έχει αποτύχει. Δεν υπάρχει πόλεμος που να έχουν κερδίσει οι ΗΠΑ, πλην Ιουγκοσλαβίας ενδεχομένως, τα τελευταία 40-50 χρόνια. Μάλιστα λέει ο Μερσχάιμερ ότι αν παρατηρήσουμε το Βιετνάμ ήταν μια μικρή χώρα, μέσα σε 20 χρόνια έχει νικήσει κατά σειρά 3 πυρηνικές δυνάμεις. Την Γαλλία μέχρι το 55, μετά ξεκίνησε ο πόλεμος με την Αμερική μέχρι το 75, 20 χρόνια η Αμερική πολεμούσε το Βιετνάμ και δεν το νίκησε. Όντως. Και μετά ξεκίνησε πόλεμο η Κίνα εναντίον του Βιετνάμ με την Ινδοκίνα κλπ. Το 1979, όπου και αυτό τον πόλεμο τον χάσανε οι Κινέζοι. Γιατί? Εξηγεί ο Μερσχάιμερ και παντού βέβαια, και στο Ιράκ και στη Λιβύη και στη Συρία τελικά δεν έγινε αυτό που ήθελε η υπερδύναμη. Γιατί οι λαοί πολεμούν για την πατρίδα τους με απόλυτη αφοσίωση, πίστη και υπεράνθρωπα. Λέει ότι ο δεσμός που έχει ο κάθε άνθρωπος με την πατρίδα του είναι ο πιο ισχυρός από οτιδήποτε άλλο. Πρακτικά δηλαδή λέει ότι οι Βιετναμέζοι, όπως και ο Μερσχάιμερ και όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο που είμαστε ενταγμένοι σε έθνη-κράτη, έχουμε τον σύνδεσμο που είχε πει ο Σωκράτης με την πατρίδα μας. Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, αγιότερων και τιμιότερων είναι η πατρίδα, και θεμνότερων και εν μείζων η μοίρα. Παραπάνω από όλα δηλαδή, στην η πατρίς, παραθεής και παρανθρώπις της νόν έχουσε. Ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, που είναι γνωστικοί. Άρα τώρα που έχουμε και τα 200 χρόνια από την παλιγενεσία, γιατί η παλιγενεσία ήταν από τη φίλη Ειρήνη μου, βλέπω όλους τους Έλληνες πατριώτες με τα άρματα, τον καναπέ, το σαλόνι και το Big Brother να ορμήσουμε, δηλαδή για την ελευθερία μας. Αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω. Κοιτάξτε, φτάνει η στιγμή, φτάνει κάποια στιγμή που ναι, κάποιος θα υψώσει ανάστημα. Κάποιος θα πει φτάνει. Και όταν θα πει αυτός ο ένας το φτάνει, θα τρέξουν πολύ ξοπίσω του και θα ακουστεί από πολλά στόματα το φτάνει. Όπως ήδη έχει ξεκινήσει και ακούγεται, απλώς δεν πήρε μια πολιτική διάσταση όπως επεδίωξαν και ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος και ο Κοντογιώργης ο καθηγητής, πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι και ο Γιαναράς, επεδίωξαν και ήλπισαν σε μια πολιτική έκφραση των πρεσπών ας πούμε, αλλά οι συνθήκες δεν είναι όριμες, γιατί ήταν μεγάλη ζημιά αυτό που έχει πάθει ο ελληνικός λαός, ότι είναι 70 χρόνια χωρίς πόλεμο. Το 70 χρόνια μακριά από πόλεμο μας έκανε μαλθακούς, να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ και να θέλουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, ενώ ο πόλεμος δεν έχει φύγει ποτέ από τη ζωή των ανθρώπων και είναι κάτι που μπορεί να γίνει πάσα ημέρα και στιγμή. Έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή
να λέμε «Α, δεν θέλω, μη γίνει πόλεμος με την Τουρκία». Με τι κόστος? Και όταν ο εχθρός σου το ξέρει ότι δεν θέλεις να κάνεις πόλεμο με αυτό, τότε είναι που αποθρασύνεται και ζούμε αυτά που ζούμε όλα τα τελευταία χρόνια, με το στρατόπεδο που λέτε δίπλα στον Εύρο να δίνει θύμα στους Τούρκους ότι η Θράκη είναι τουρκική, και με τόσα άλλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, με δύο δημάρχους να είναι υπέρ της ανεξάρτητης Θράκης, δημάρχους Έλληνες μουσουλμανικού θρησκεύματος που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι, και κανένας δεν σήκωσε τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων να δει, ρε παιδιά, επιτρέπεται αυτό, πώς πρέπει αυτό να τον καλέσουμε σε κάποιο πειθαρχικό. Ή το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είρε την ασυλία τους. Ο Μουμίν και ο Ρισφάν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, δύο δήμαρχοι, έλαβαν μέρος πέρσι στην Τουρκία, στην Καπαδοκία, σε εκδήλωση υπέρ της ανεξάρτητης Θράκης. Ο Μουμίν μίλησε κιόλας υπέρ της ανεξάρτητης Θράκης, είπε ότι οι δήμοι μας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αγκαλιάσει η μητέρα Τουρκία, και δεν ίδρωσε το αυτή κανενός. Τον έβγαλε ο Παπαδάκης, μίλησε στον Αντένα και όλα ωραία και καλά. Συνεχίζει ο άνθρωπος αυτός να τιτλοφορείται Έλληνας δήμαρχος, να δουλεύει υπέρ της Τουρκίας και να μην έχουν γίνει τα δέοντα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας. Και ο κορονοϊός ακόμα μας το απέδειξε αυτό. Πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι δεν είναι από Θεού η απονομή της δημοκρατίας, του έθνους κράτους, της ιδιοκτησίας, της ησυχίας, της ειρήνης κλπ. Είναι επειδή εμείς τα διατηρούμε αυτά τα ένομα αγαθά, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά, βρίσκουμε τρόπο να τα προστατεύουμε. Αν δεν το προστατεύεις, δεν το έχεις. Να καταλήξω λοιπόν στο θέμα εθνικισμός, φιλελευθερισμός, που μας λέει η κυρία Σακελαροπούλου ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο φιλελευθερισμός νικάει πάντα, διότι είναι δίθεν εθνική ασφάλεια του εθνοκεντρικού προστατευτισμού. Ακούστε τι λέει, δίθεν εθνική ασφάλεια. Θα τις θυμίσω λοιπόν αυτά που λέει ο Τζον Μερσκάιμερ, ότι μέχρι το 2006 φιλελεύθερες δημοκρατίες ήταν περίπου τα μισά σκάρτα, τα μισά κράτη, τα μισά έθνη κράτη της γης. Από το 2006 και μετά φθήνει το φιλελεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα, και την εξήγηση του γιατί φθήνει σας τη δίνω εγώ. Γιατί δεν είναι ούτε φιλελεύθερο ούτε δημοκρατικό. Γιατί είναι αυτό που είδαμε στην Αμερική, αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, οι υπεφωτισμένες ελίτ να θέλουν να δεσμεύσουν τους λαούς για να τους πάνε σε μια συνολική διάλυση των κρατών τους, του τρόπου ζωής τους, σε μια εισβολή ενός άλλου τρόπου ζωής που όμως σου απαγορεύει να συνεχίσεις να έχεις τον δικό σου τρόπο ζωής. Λέει η κυρία Σακελαροπούλου στο άρθρο της ότι, ότι οι μεταναστευτικές ροές δημιούργησαν μια διχογνωμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Γαλλία και στην Αυστρία απέδειξαν ότι υπάρχουν, λέει, σοβαρές πολιτισμικές συγκρούσεις. Ακούστε τι λέει η γυναίκα. Δεν υπάρχει καμία πολιτισμική σύγκρουση. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα απέδειξαν ότι οι λαθρομετανάστες που υποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος με μεγάλη χαρά και ανοίγοντας την αγκαλιά της, δυστυχώς, τελικά δεν ήρθανε για να κάτσουν, να ζήσουν καλά, να κερδίσουν χρήματα εντασσόμενοι στις κοινωνίες μας, ευγνωμονώντας μας που τους ανοίξαμε την αγκαλιά μας, αλλά ήρθανε για να μας πούνε ότι μας απαγορεύουν εμάς να συνεχίσουμε να ζούμε με τον τρόπο που ζούσαμε. Ναι. Ακόμα και αν συνεχίζουμε να είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία της πατρίδας μας. Και αυτό η κυρία Σακελαροπούλου το θεωρεί σύγκρουση σοβαρή, μεγάλη σύγκρουση πολιτισμών. Δεν είναι μεγάλη σύγκρουση πολιτισμών, είναι μια εισβολή που έχει σκοπό την ανεπιστρεπτή
διάλυση των κοινωνιών των αυτοχθόνων και την υποχώρηση των πολιτισμικών και δημοκρατικών τους δικαιωμάτων και χαρακτηριστικών. Έτσι το περιγράφει η Κέλλη Γκρίνχιλ, επίσης καθηγήτρια στο Tufts της Μασαχουσέτης και σύμβουλος του Τζον Κέρι, του παλιού αντιπροέδρου του Ηνωμένων Πολιτειών, στο βιβλίο της «The Weapons of Mass Migration», «Τα όπλα της μαζικής μετανάστευσης». Οπότε πρέπει να... Μα έχει ψηφιστεί και στο Μαρακές πρόσφατα αυτό το πράγμα που αναφέρεις τώρα μόλις, Ειρήνη. Είναι αυτό που λέει ο Τζον Μερσχάιμερ, ότι τους διεθνείς οργανισμούς τους έφτιαξαν οι ΗΠΑ για να διασφαλίσουν την παγκόσμια ηγεμονία τους. Και τι κάνανε, σε όλα τα κράτη διέσπηραν την άποψη ότι είναι δημοκρατικό το πολίτευμα να ψηφίζεις κάποιον κάθε 4 χρόνια και αυτός να κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι, ακόμα και ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας του λαού. Διέσπηραν την άποψη ότι είναι ωραίο πράγμα και φυσιολογικό η πολυπολιτισμικότητα, να είμαστε δηλαδή από 40 χωριά χωριάτες, να μην μιλάμε την ίδια γλώσσα. Άντε συνεννοήσου τώρα, οι Πακιστανοί περισσότεροι είναι 10 χρόνια στην Ελλάδα, 20-30, αν βρεις έναν στους 100 να μπορεί να συνεννοηθεί ελληνικά είναι ζήτημα. Και αυτούς τους ανθρώπους πάμε και τους χαρακτηρίζουμε ως Έλληνες. Λέει δε ο Μερσχάιμερ και καταλήγει ότι ο λόγος που τα κράτη διαμορφώθηκαν σε έθνη και τα έθνη κράτη κρατάνε προσεκτικά, έχουν ψηλά το θέμα της κυριαρχίας τους και της εδαφικής ακεραιότητάς τους, αν όχι και του επεκτατισμού τους, είναι η επιβίωση. Θέλουν να επιβιώσουν. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Για να επιβιώσεις λοιπόν, για να επιβιώσει ένα κράτος, ο καλύτερος τρόπος είναι να μεγαλώσει. Γιατί όταν μεγαλώνεις, σίγουρα δεν μικραίνεις και δεν εξαφανίζεσαι. Αυτό κάνει η Τουρκία τώρα. Σε αντίθεση με εμάς που θεωρούμε φυσιολογικό την ομοιογένειά μας να την εξαφανίσουμε, που είχαμε 98% εθνική ομοιογένεια χωρίς να έχουμε εξοντώσει ποτέ κανέναν λαό. Και τώρα είμαστε 80%, τώρα είμαστε 80 και κάτω. Εντάξει, πάλι είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό ομοιογένειας και θεωρούμε φυσιολογικό να βάζουμε μουσουλμάνους δίπλα στρατόπεδα, τα στρατόπεδα όλα να τα έχουμε κάνει hot spot λατρομεταναστών, η Σάμος, η Λέσβος, η Λίμνος, η Λέρος, στη συνοριακή γραμμή δηλαδή. Να μαστίζονται από λατρομετανάστες μουσουλμάνους που θα διαδηλώσουν την τουρκική εθνική συνείδησή τους. Το βλέπουμε παντού εξάλλου. Σομαλία, η Σομαλία είναι προτεκτοράτο της Τουρκίας. Στη Λιβύη έχει βάλει πόδι. Με το Ράμα προχθές ο Ερντογάν έκανε συμφωνία με την Αλβανία, στρατιωτική συμφωνία, ανανέωσε τη στρατιωτική συμφωνία για το Δυράχιο, για το Ναυλώνα, για τα λιμάνια που χρησιμοποιεί και είχε εγκαταστήσει τουρκικό στρατό. Κάνει πολιτισμική διείσδυση, χτίζει τζαμιά στην Αλβανία και χτίζει σπίτια για τους σεισμοπαθείς που είδαμε και με στην τηλεόραση. Εξαφανίζει ο Ράμα τους ελληνικούς πληθυσμούς από τη Βόρεια Ήπειρο, τους γεμίζει τα σπίτια τους, τους καταδιώκει. Που είναι εθνική μειονότητα αναγνωρισμένη. Εθνική μειονότητα. Και βλέπεις ότι το ελληνικό κράτος επειδή ασπάζεται αυτές τις βλακοδέστατες απόψεις της κυρίας Σαγκελαροπούλου και τις έχει κάνει πολιτική του, βλέπεις ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό που γίνεται, όπως δεν είχε κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι ο βοσκός στα Ήμια που υπήρχε, ο Έλληνας βοσκός μέχρι το 2002, μετά απλώς σταμάτησε να είναι. Δεν βγήκε ο Δήμαρχος, λες και είναι δουλειά του Δημάρχου η αμυντική πολιτική της χώρας. Γιατί ο Δήμαρχος, ο συγκεκριμένος, έκανε αμυντική πολιτική στα Ήμια. Καταλήγοντας λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι
δεν είναι απορίας άξιον. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν είχε πάει ο Τσίπρας με τη σύζυγό του στην Αμερική ως πρωθυπουργός Ελλάδας. Μου είχε προξενήσει φοβερή κατάπληξη. Ακούγοντας τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, είχαν βάλει και οι δύο το χέρι στην καρδιά και είχαν ένα υπερήφανο βλέμμα στεκόμενη προσοχή που ακούνε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο και αποτείουν τιμή. Αντιστοίχως, όταν είχε έρθει ο Μακρόν στην Ελλάδα, ο Τσίπρας στην ανάκρουση του ελληνικού εθνικού ύμνου στο Σύνταγμα είχε σταυρό στα χέρια του, στα χαμνά του και είχε ανοιχτά τα πόδια του. Ναι, ναι, ναι. Και για να μην ενοχλούνται τώρα, Ειρήνη, η κυρία που αναφέρει συνεχώς στην πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη απαγόρευσε να παιχτεί ο εθνικός ύμνος. Το περίεργο όμως είναι ότι η Αμερική είναι το υπαριθμόν ένα εθνικιστικό κράτος στον κόσμο που είναι και φιλελεύθερη δημοκρατία. Και μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο να πούνε, για να καταλάβουμε και τι σημαίνει εθνικισμός, η ακριβώς φιλελεύθερη Μαντλίν Ολμπράιτ, το γεράκι αυτό που διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία τότε, στα τέλη του 1990, είχε πει στο δημοσιογράφο του CNN όταν την είχε ρωτήσει, μα γιατί κάνουμε ρε παιδί μου τόσους πολέμους, τι νόημα έχει να πηγαίνουμε να πολεμάμε από εδώ από εκεί, σκοτώνουμε κόσμο, τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα στις χώρες που πολεμάει η Αμερική δεν έχουν σημασία, εκεί που θέλει να εγκαταστήσει τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Μα αυτή πλήττει πρώτη από όλους τα ατομικά δικαιώματα και μάλιστα τα πανανθρώπινα δικαιώματα, τη ζωή, την ελευθερία, την υγεία των ανθρώπων. Είχε πει λοιπόν τότε η Μαντλίν Ολμπράιτ με ένα φοβερά αλαζονικό ύφος, εμείς είμαστε το απαραίτητο έθνος. Στεκόμαστε ψηλότερα και βλέπουμε μακρύτερα από όλους. Τι είχε πει δηλαδή, ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, we are the indispensable nation. Nation τώρα, έθνος οι Αμερικανοί, που δημιουργήθηκαν τον 18ο αιώνα. Τι έθνος είναι αυτό, δύο αιώνες έθνος. Πολυπολιτισμικό απολύτως, τα ατομικά δικαιώματα, τι τα κάνει μέσα στους πολίτες του. Το ζήσαμε τον τελευταίο καιρό, είδαμε τους αστυνομικούς να πατάνε στο λαιμό μαύρους και χωρίς ιδιαίτερη αιτία να τους σκοτώνουν εν ψυχρό και να λένε ότι ήταν ατύχημα. Οπότε για ποια ατομικά δικαιώματα μιλάμε, για ποιο φιλελευθερισμό και γιατί λοιπόν αυτό το κράτος που είναι τόσο εθνικιστικό και έχει διαφυλάξει για τον εαυτό του αυτό το ρόλο να είναι το απαραίτητο έθνος και να έχει δικαίωμα να πάει να κάνει πολέμους οπουδήποτε θέλει στη γη, πώς είναι δυνατόν να μην αποδέχεται και να θέλει να διαλύσουμε εμείς τα έθνη κράτη μας και να τα κάνουμε πολυπολιτισμικά. Γιατί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τον εαυτό τους και άλλα για τα υπόλοιπα κράτη. Όταν λες το απαραίτητο έθνος εννοείς το περιούσιο. Έτσι είπε η κυρία Ολμπράιτ. Η οποία είναι τσέχικης καταγωγής. Δεν ξέρω τι είναι, το επανέλαβε και ο Ομπάμα, έτσι. Το δημοκρατικός και γλυκούλης Ομπάμα. Ο νομπελίστας της ειρήνης. Ναι, ναι, we are the indispensable nation, είπε και αυτός. Μάλιστα. Καταλήγουμε λοιπόν ότι, και να θυμίσουμε και κάτι άλλο, διεξήγαγε δικαστική έρευνα η Αμερική πριν από 3-4 χρόνια, το 2016, για να δει αν ο Τραμπ είχε σχέση με τη Ρωσία και αν η Ρωσία είχε ανακατευτεί στις εκλογές δια των οποίων αναμειδείχθη ο Τραμπ. Μάλιστα, μπήκανε κατά παράβαση, κατά απόλυτη παράβαση του διεθνούς δικαίου, που θέλει τις πρεσβείες να είναι έδαφος της χώρας που φέρουν τη σημαία της, ναι. Μπήκανε στη ρωσική πρεσβεία και στις κατοικίες μάλιστα των διπλωματικών της ρωσικής πρεσβείας
εισέβαλαν και κατέσχισαν τα πάντα και ψάξαν τα πάντα και συνέλαβαν τους πάντες. Και μετά απέλασαν 6 από αυτούς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ο φιλελευθερισμός όταν θέλει συνεργάζεται απολύτως με τον εθνικισμό και απόλυτο παράδειγμα είναι Αμερική. Η Αμερική που εμάς όμως μας πηγαίνει κάπου αλλού, σε κάτι άλλο. Σε μια αφομοίωση παγκόσμια για να σιγουρέψει τη δικιά της παγκόσμια ηγεμονία. Όλο αυτό δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ ή τουλάχιστον ελπίζω ότι δεν θα κρατήσει, διαφορετικά θα ζήσουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και κυρίως θα εξαφανιστεί η ελευθερία μας. Ωραία. Με αυτό θα κλείσουμε γιατί είναι κουβέντα ωρών πολλών και ή συνεχίζεις με αυτό το θέμα και άλλα, ό,τι θες εσύ θα προετοιμάσεις και θα μας λες εδώ. Σε ακούμε ευλαβικά, Ειρήνη μου. Και να σε ευχαριστήσω για την πρώτη σου εκπομπή εδώ στην παρέα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσω λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να μην ξεχωρίζουμε ότι η αγάπη, η αφοσίωση, η ψυχική και η πνευματική σύνδεσή μας με την πατρίδα μας είναι πάνω από τα ατομικά μας δικαιώματα και ότι η εθνική ασφάλεια είναι και θα είναι πάντα το μείζον. Δεν μπορεί οι θεωρίες στυλ Σακελαροπούλου να διαλύουν την ξεκάθαρη αίσθηση εξ ενστίκτου που έχει ο άνθρωπος από γεννησιμιού του. Από γεννησιμιού μας το έχουμε αυτό. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, να έχουμε καλή χρονιά, ας είμαστε αισιόδοξοι, ας ελπίζουμε και θα δούμε συντόμως τα αποτελέσματα, φαντάζομαι. Λοιπόν. Για να δούμε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Γεια χαρά.